Στο πέρασμα των χρόνων και αυτό του το χάρισμα μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση. Η λύρα του είναι ευχάριστη και ρυθμική. Είναι βέβαια εκτός των άλλων υπέροχος άνθρωπος στην παρέα και λατρεύει τα πειράγματα. Οι επιτυχίες του είναι διαχρονικές. Ο Ανδρέας Βαρβατάκης, λαουτιέρης και τραγουδιστής, μας δήλωσε. Με τον Αλέκο συνεργαστήκαμε στο Κονάκι στην Πειραιώς, που τότε ιδιοκτήτης ήταν ο Γιώργος Γρήλος. Τον εκτιμώ πολύ και τον αγαπώ. Ήταν εξαιρετικό σε όλα. Για μένα αποτελεί έναν πολύ καλό τεχνίτη της λύρας. Δεν θα πω εγώ ότι είναι ο Αλέκος, γιατί το έχει κάνει ήδη ο κόσμος που τον αγαπάει και τον ακολουθεί πιστά. Του εύχομαι να είναι καλά, να έχει υγεία και να προσφέρει όσο μπορεί. Ο Γιώργος Ζερβάκης, γνωστός λυράρης και τραγουδιστής, μας δήλωσε για τον Αλέκο Πολυχρονάκη. Ο Αλέκος Πολυχρονάκης υπήρξε εμπνευστής μου όταν ξεκίνησα να ασχολούμαι με τη μουσική. Παιδί ακόμα τον θυμάμαι να παίζει και να τραγουδάει σε συγγενικούς γάμους και να τον ζηλεύω με την καλή έννοια για αυτή του την αμεσότητα με τον κόσμο. Για αυτή την αγγελική φωνή του στο τραγούδι. Ήθελα πολύ να του μοιάσω. Περνώντας τα χρόνια ανακάλυψα πανέμορφα κοσμήματα στη δισκογραφία του. Προσπάθησα έως και τώρα να μιμηθώ τον τρόπο που τραγουδάει, αλλά ήταν μάταιο. Ξέρουμε πως ο κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός, αλλά κάποιους μπορούμε να τους πλησιάσουμε κάπως στη μίμηση. Ο Αλέκος Πολυχρονάκης όμως δεν αντιγράφεται. Τουλάχιστον δεν μπόρεσα εγώ να το κάνω. Ο θαυμασμός μου συνεχίζει να αυξάνεται πολύ περισσότερο από τότε που για πρώτη φορά καθίσαμε μαζί και κάναμε παρέα στο ίδιο τραπέζι. Εκεί γνώρισα και τον άνθρωπο Αλέκο Πολυχρονάκη. Απίστευτο χιούμορ, ευδιάθετος και με απόψεις για πολλά θέματα, σε κάνουν να θέλεις να σιωπάς και μόνο να ακούς. Μπορεί να έχω ηχογραφήσει το τραγούδι του Οξενύχτης, αλλά αυτό το τραγούδι που με τρελαίνει ακούγοντάς τον να το τραγουδά είναι το πιο μονοπάτι. Είναι μια εκπληκτική ερμηνεία του και αποτελεί ένα από τα δημοφιλή του έργα. Η συνδυασμένη φωνή και λύρα του δημιουργεί ένα μαγευτικό μουσικό τοπίο που αγγίζει την ψυχή. Αλέκο Πολυχρονάκη, σ' αγαπώ πολύ. Να σε έχει ο Θεός καλά, να ξανασμίξουμε. Αλέκο, Αλέκο, εδώ, προς τα δω, εμένα. Ναι. Τι έχεις να πεις για αυτούς τους τέσσερις ανθρώπους που μίλησαν για σένα? Εντάξει, καλά περνάγαμε, γιατί να μην περνούμε καλά? Δεν χρωστάγατε? Να χρωστούμε. Εγώ, φίλε μου, και είχα το μαγαζί μου, την Εμποσπερίδα, και είναι καλά όλος ο κόσμος, το οποίο εγώ αν κέρναγα εσένα και ήταν δίπλα ένας άλλος φίλος και μου κάνεις εσύ, εβίβα Λέκο. Right. Και ο άλλος έβλεπε δίπλα που είναι φίλος μου κι αυτό, δεν το κέρναγα. Γι' αυτό είχα αποφασίσει και έλεγα από το μικρόφωνο να κεραστεί όλο το κέντρο ό,τι πίνει ο καθένας. Δεν θα βγάλω με 100, θα βγάλω με 60, αλλά ήταν δικά μας. Αυτό σημαίνει. Αυτό σημαίνει κριτική, μεγαλοσύνη, ψυχής και φιλοξενίας. Εδώ είναι οι κόρες μου που είχαν το ταμείο και ξέρουνε. Η Νίκη μου και η Αντωνία μου. Να πάμε να ακούσουμε ακόμα κάποιους καλλιτέχνες που μιλούν για σένα, που συνεργάστηκες μαζί τους. Βέβαια, πρέπει να σας πω ότι η φωνή, η αφήγηση, είναι από τον Γρηγόρη τον Αλεξανδράκη, αλλά δείτε ακόμα κάποιους καλλιτέχνες να μιλούν για τον μεγάλο Αλέκο Πολυχρονάκη. Το ίδιο μπορεί έχουμε. Ο Αρτέμις Πεντάρης, λαουτιέρης και τραγουδιστής από τα Χανιά, μας δήλωσε για τον Αλέκο Πολυχρονάκη. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Σήμερα τιμάται ένας σπουδαίος καλλιτέχνης της κριτικής μας παράδοσης, ο λυράρης Αλέκος Πολυχρονάκης. Θέλω να δώσω τα συγχαρητήριά μου στο κριτικήπαράδοση.gr και τους διοργανωτές της εκδήλωσης αυτής που τιμούν το φίλο μου και παλιό μου συνεργάτη. Για πολλά χρόνια συνεργαστήκαμε άψογα με τον Αλέκο. Περάσαμε πολλές και καλές εποχές. Είχαμε μεγάλες επιτυχίες σε όλη την Κρήτη. Σημαντικές ήταν και οι στιγμές που περάσαμε στο κέντρο Αποσπερίδα στην οδό Μακρυγιάννη, που το είχε δημιουργήσει ο Αλέκος Πολυχρονάκης με μεγάλη επιτυχία. Είναι ένας λυράρης σταθερής αξίας, δεξιοτέχνης στο παίξιμο με ξεχωριστή και μεταλλική φωνή και συνάμα μεγάλος διασκεδαστής. Στην καλλιτεχνική του πορεία έχει πολλές και μεγάλες δισκογραφικές επιτυχίες. Ξενύχτη με φωνάζουνε, κάθε χειμώνα τα πουλιά και άλλες. Η προσφορά του στην κριτική μουσική είναι μεγάλη. Άνθρωπος ευαίσθητος, με ωραίο χαρακτήρα,
αγαπητός στο ευρύ κοινό τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Είναι ντόμπρος και αληθινός με χιούμορ. Σου εύχομαι, φίλε Αλέκο, να είσαι πάντα καλά, υγιής και δυνατός, να διασκεδάζεις τον κόσμο όπως ξέρεις εσύ. Με αγάπη, ο παλιός σου συνεργάτης και φίλος Αρτέμης Πεντάρης. Ο Μιχάλης Φραγκιαδάκης, σπουδαίος σολίστας του λαού του και δημιουργός, μας δήλωσε για τον Αλέκο Πολυχρονάκη. Από τον Αλέκο έχω πολλές καλές αναμνήσεις. Ήταν άριστος στη συμπεριφορά του με τους συνεργάτες του, αλλά και σωστός επαγγελματίας με τον κόσμο. Όλα μας τα γλέντια τα ξεκινούσαμε και τα ολοκληρώναμε με χαμόγελο. Είναι ένας γλυκός παίχτης της λύρας με έντονο συνέστημα. Η φωνή του είναι κατασταλαγμένη από νεαρή ηλικία. Τον ευχαριστώ που έγινε η αιτία να γνωρίσω σε ηλικία 15 ετών το Θανάση Σκορδαλό και να παίξω μαζί του στο κέντρο Αρετούσα, όπου εμφανίστηκε ο Αλέκος τότε μαζί με τον δάσκαλο και τον Μανούσο Παπατσαρά στο πρώτο λαού του. Εγώ τότε έπαιζα δεύτερο λαού του με τον Σκορδαλό και όταν τελείωσε αυτή η συνεργασία, ο Σκορδαλός μου πρότεινε να με πάρει μαζί του και στα επόμενα γλέντια. Ο Αλέκος τότε ασχολούνταν με τα πλακάκια και αφού τον ρώτησα και μου είπε ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα να συνεχίσω με τον Σκορδαλό, ξεκίνησε μια συνεργασία με τον δάσκαλο, όπου σε 3 μήνες μέσα έγινα πρώτο λαού το δίπλα του. Κάτι που δεν ξέρει πολλής κόσμος είναι ότι ο Αλέκος, που είχε συνεργαστεί επί σειρά ετών με τον αείμνηστο αδερφό μου, Αντώνη Φραγκιαδάκη, είχε ηχογραφήσει το σιρτό «Ο έρωτάς σου» το 1983, που αργότερα έγραψε σε δίσκο και ο Μανώλης Κατλής με τον Μανώλη Καρπουζάκη με τίτλο «Κήπου σε Βαγιοκλάδιζα». Η μελωδία αυτή αποτελεί σύνθεση δική μου και του Αντώνη. Τον ευχαριστώ ολόψυχα και εύχομαι καλή επιτυχία στην όμορφη εκδήλωση που πραγματοποιεί το κριτικήπαράδοση.gr προς τιμήν του και κυρίως τον εμπνευστή της εκδήλωσης αυτής, τον Γρηγόρη Αλεξανδράκη. Θα πρέπει να πάρουν παράδειγμα και άλλοι από τις προσπάθειες του Γρηγόρη και να τιμούν τους σημαντικούς καλλιτέχνες εν ζωή. Θα ήθελα πολύ να είμαι εκεί, να παίξω με τον Αλέκο και να διασκεδάσουμε όλοι μαζί, όμως δυστυχώς δεν είναι εύκολο για μένα. Ο Μανώλης Λαρετζάκης, λαουτιέρης και τραγουδιστής, μας δήλωσε για τον Αλέκο Πολυχρονάκη. Χαιρετίζω την εκδήλωση που είναι αφιερωμένη στο φίλο, συνεργάτη και σύντεκνό μου Αλέκο Πολυχρονάκη. Τι να θυμηθώ, τα χρόνια που παίζαμε στην Αποσπερίδα το 1985 έως 1986, τα όμορφα γλέντια που κάναμε σε όλη την Κρήτη, τα τόσα ταξίδια στην Αμερική και στον Καναδά. Αλέκο, σε ευχαριστώ για όλα αυτά που περάσαμε μαζί. Εύχομαι να έχεις υγεία να προσφέρεις κι άλλα στην κριτική μουσική μας παράδοση. Αλέκο, όπως είδες, μίλησαν με τόσο όμορφα λόγια άνθρωποι που συνεργαστήκανε μαζί σου. Αλλά, θέλω να μου πεις, μήπως τα είπαν αυτά γιατί σ' αγαπούσαν υπερβολικά, μήπως γιατί ήσασταν κουμπάρι, μήπως γιατί ήσασταν συγγενείς. Για να κάνεις ένα φίλο πρέπει να κάνεις κουμπάρο. Με το κάνεις εσύ. Εγώ ρωτάω. Όχι ρε, αυτά έρχονται μόνα τους. Μόνα τους, ε. Βλέπεις τα μάτια του αλουνού και σε ξανίλει και αυτός και φτιάξει μέρα βγάζει συμπεράσματα. Ναι, αλλά τι αφορμή πήρε ο Γρηγόρης και τους πήρε τηλέφωνο και τους είπε, πείτε μου. Αυτό είναι διαολάκι, θωρίστο. Ο Γρηγόρης, ε. Έχαλω. Και δεν σταματάει εδώ, λέω. Άντε. Έχει κι άλλους. Να δούμε και τους άλλους συνεργάτες σου. Να, ό,τι θες εσύ, αρκεί να διασκεδάσεις και λίγο ο κόσμος, ε. Να διασκεδάσεις και πολύ. Άμα είσαι εσύ κοντά μας, δεν υπάρχει περίπτωση να μην διασκεδάσουμε. Και τόσα παιδιά εδώ. Και όλα μαζί, όλα εδώ. Που μ' ακούγανε τότε, είναι ο Λαουδάης, εδώ για τους πούμε, είναι ο Λαουδάης. Πού είναι η Άγγε, ρε. Κάτι θέλει να πει ο Γρηγόρης. Το βίντεο διαρκεί ακόμα 5 λεπτά. Ζητούμε την κατανόησή σας, αλλά νομίζω ότι η σημερινή εκδήλωση που αφορά τον Αλέκο πρέπει να είναι για τον Αλέκο. Οπότε δώστε μας ένα χειροκρότημα. Έχετε κάνει αρκετή υπομονή. Έχετε έρθει από νωρίς, το αναγνωρίζω. Αλλά ξέρετε ότι στην Ελλάδα όταν λες 1.30 το μεσημέρι εννοείς 9 το βράδυ για τον κόσμο. Οπότε εντάξει. Επίσης θέλω να πω κάτι να μην το ξεχάσω, γιατί ο κύριος Κρυαράκης μου φτιάξε το πλάνο. Και επειδή είναι και αυτός παλιά καραβάνα, τα έκανε πολύ ωραία, αλλά θα ξεχάσω να πω το πιο σημαντικό, ότι όταν εγώ βαφτίστηκα, η βάφτισή μου έγινε στην Αποσπερίδα και έπαιζε ο Αλέκος. Και ο Αλέκος τότε ήταν 40 χρονών, όσο είμαι εγώ σήμερα. Πού να ξέρα εγώ τότε ότι μια μέρα θα φτάσουμε εδώ που φτάσαμε, Αλέκο. Είδες πως μεγάλωσε το κοπέλι και ο νέος. Τα κατάκα. Ιντίν.
Μεγάλο το κοπέλι. Όχι, για τον Γιάννη. Ο ίδιος επόμενε. Δεν μου λες, έχει μιλήσει ο Καραβιράκης. Περίμενε. Όχι, περίμενε. Όχι. Ο Καραβιράκης δεν έχει μιλήσει γιατί σου κάνει τη μεγάλη τιμή να είναι σήμερα εδώ, ενώ οι άλλοι δεν μπορούσαν να έρθουν. Και θα μιλήσει όταν θα σου δώσει την πλακέτα, γιατί θα τη δώσει αυτός. Ρε, αποκαλύπτεται όλα τα σχέδια. Είσαστε μαρτυριάρδες και οι δυο. Πού είναι ο γιατρός μου. Λοιπόν, 1,5 λεπτό είναι ακόμα, 1,5 λεπτό είναι ακόμα το επόμενο βίντεο. Θα ακούσουμε ακόμα 4 καλλιτέχνες. Προλαβαίνουμε, να μην κουράζουμε τον. Γιατί πού θα πας. Εγώ... Τι... Να μην κουράσουμε τον κόσμο. Δεν κουράζεστε. Έχετε κουραστεί. Ωραία, δεν περνάμε. Πάμε λοιπόν το επόμενο. Ο Λαοτιέρης Ζαχαρίας Μαθιουδάκης μας δήλωσε για τον Αλέκο Πολυχρονάκη. Ο Αλέκος έχει ψυχή μικρού παιδιού. Και σαν καλλιτέχνης και σαν άνθρωπος ανήκει στην παλιά φρουρά. Έχει αφήσει τη δική του σφραγίδα στη μουσική μας. Άψογο σαν συνεργάτης, πάντα γελαστός και αυτό έβγαινε και στον κόσμο. Περάσαμε ωραίες στιγμές. Ήταν χαρά μου και τιμή μου που τον γνώρισα και συνεργαστήκαμε μαζί. Έχω μόνο ευχάριστες αναμνήσεις από τον Αλέκο. Ο Νίκος Ηλιάκης, λιράρης και πρώην πρόεδρος Κριτών Καλλιτεχνών, δήλωσε: Ο Αλέκος Πολυχρονάκης είναι ένας πολύ αγαπημένος κριτικός καλλιτέχνης που έχει προσφέρει πολύ στην κριτική μουσική και στη διασκέδαση, τόσο ως καλλιτέχνης, όσο και ως επιχειρηματίας κριτικού κέντρου. Είναι πολύ αγαπητός στον κόσμο, έχει δημιουργήσει όμορφα τραγούδια. Εύχομαι να συνεχίζει να είναι υγιής, ευτυχισμένος και δημιουργικός. Ο Μαρίνος Παπαγεωργίου Λαοτιέρης και παλιός συνεργάτης του Αλέκου μας δήλωσε: Ο Αλέκος Πολυχρονάκης έχει κερδίσει την αγάπη από τους κριτικούς. Κατάφερε να βάλει και αυτό το δικό του λιθαράκι στην κριτική μουσική. Εκτός από καλός λιράρης, έγινε ιδιοκτήτης κριτικού κέντρου, τη γνωστή σε όλους μας από Σπερίδα, γλεντώντας τους κριτικούς της Αθήνας για πολλά χρόνια. Γλέντισε τους απόδημους κρίτες όλου του κόσμου, αφήνοντας και μια αξιόλογη δισκογραφία στην κριτική μουσική παράδοση. Συνεργάστηκε με το σύνολο των μουσικών της Κρήτης και ήταν ιδιαίτερη τιμή που υπήρξα και εγώ συνεργάτης του για μεγάλο διάστημα, τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδος. Η τελευταία του δισκογραφική έκδοση κυκλοφόρησε από τη δική μου εταιρεία, Ξαθέρι. Τον ευχαριστώ για τη συνεργασία αλλά και τη φιλία του. Ο παλιός χορευτής και ιδιοκτήτης του κριτικού κέντρου Αρετούσα, Ορέστης Αρής, μας δήλωσε για τον Αλέκο Πολυχρονάκη. Με τον Αλέκο Πολυχρονάκη γνωριστήκαμε το 1966 στη Δράμα, όπου είχαμε πάει να υπηρετήσουμε τη στρατιωτική μας θητεία. Εγώ τότε χόρευα εκεί και ο Αλέκος έπαιζε λίρα με συνοδεία τον Μανώλη Κακλή, που επίσης υπηρετούσε μαζί μας. Το 1970 άνοιξα την Αρετούσα και ο Αλέκος ήταν η πρώτη μου επιλογή, μαζί με τον Θανάση Σκορδαλό, όπου έπαιξαν για μια ολόκληρη σεζόν. Από εκεί ο Αλέκος αγαπήθηκε και καταξιώθηκε, γιατί είναι εκτός από σπουδαίος λιράρης και άριστος διασκεδαστής. Διατηρούμε μια πολύ δυνατή φιλία, τόσο οικογενειακή όσο και επαγγελματική. Είναι εξαιρετικός άνθρωπος και φίλος. Δεν υπάρχουν λόγια για να τον περιγράψω. Αλέκο, εδώ το μικρόφωνο. Εδώ τελειώσανε οι καλλιτέχνες που μιλούν για σένα. Θέλω όμως να μας πεις και να μας αποκαλύψεις, εκτός από τα γνωστά τραγούδια, Ξενύχτη με φωνάζουνε, Η μάνα στο γυαλό, να μην αρχίσω να λέω, πόσους δίσκους έχεις κάνει. 12. Και ποιο είναι το πιο αγαπημένο σου τραγούδι? Όλα είναι αγαπημένα. Όταν τα τραγουδάς θα πας. Και επειδή λοιπόν όλα είναι αγαπημένα, πάρε την καρέκλα σου, κάτσε εκεί δίπλα. Εκεί δίπλα κάτσε. Μαζί με την καρέκλα σου. Κάτσε εκεί δίπλα. Με την καρέκλα μαζί. Πάρε την καρέκλα σου. Και πριν σε καλέσω να κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις, ο Γρηγόρης θα μας διαβάσει ένα τελευταίο μήνυμα από τον Αντώνη τον Σαλούστρο. Το Μανώλη τον Σαλούστρο. Πάρε τη λίρα σου, πάρε και το δοξάρι σου και περίμενε. Ο Μανώλης ο Σαλούστρος μας είπε για τον Αλέκο τον Πολυχρονάκη. Ο Αλέκος ο Πολυχρονάκης ως λιράρης και τραγουδιστής είναι μια ξεχωριστή προσωπικότητα στον χώρο της κριτικής μουσικής. Το ιδιαίτερο χάρισμά του είναι η απόλυτη ισορροπία μεταξύ ρυθμού και μελωδίας.
Με μοναδική ακρίβεια και άνεση αποδίδει το ρυθμικό βηματισμό της μελωδίας και ελέγχει απόλυτα τη ρυθμική αγωγή. Η μελωδική του ανάπτυξη τόσο στα οργανικά όσο και στα φωνητικά μέρη διατηρεί όλα τα συστατικά εκείνα που χαρακτηρίζουν τη γνήσια κριτική μουσική, όπως μελωδικές έλξεις, διαστηματικές αποχρώσεις και μελίσματα. Το παίξιμό του διακρίνεται από καταπληκτική ενέργεια και καθαρότητα, ακρίβεια και βαθιά εσωτερικότητα. Η ερμηνεία του λιτή, απέριτη και ουσιαστική. Βρίσκεται έξω από κάθε επιρροή ή μίμηση, μακριά από φθηνούς εντυπωσιασμούς και κραυγαλαία εφέ. Η πλούσια φωνητική χρειά του και η κομψότητα που διαθέτει ο ήχος του σε συνδυασμό με την πηγαία έμπνευσή του προσδίδουν μια διάσταση εντελώς προσωπική και αυθεντική στα κομμάτια που εκτελεί. Ο Αλέκος συναρπάζει το ακροατήριο.